Συγγνώμη και πάλι. Αλλά αν το μήνυμα του λαού ήταν να συγκυβερνήσετε, γιατί επιβραβεύει τη στάση Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις? Και στο τέλος, γιατί δεν συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ, αφού το μήνυμα ήταν να συγκυβερνήσετε? Χωρίς Τσίπρα. Δηλαδή, αν γίνουν επαναληπτικές και βγει πρώτος ο Τσίπρας, άρα το μήνυμα του προηγούμενου δεν ήταν να συγκυβερνήσετε. Ε? Και στο τέλος, αν το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και ο λαός ήθελε να βγει από το μνημόνιο, γιατί δεν ψήφισε από την αρχή Αλέκα, που το ξεκαθαρίζει το πράγμα? Γιατί το μήνυμα τον μπερδεύει και ο Τσίπρας. Έξω από το μνημόνιο, μέσα στο ευρώ, δεν γίνεται. Και σταματήστε να λέτε το μήνυμα του λαού είναι ξεκάθαρο. Ίδιο μήνυμα έδωσε ο λαός του που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Λαός τους ψήφισε κι αυτούς. Τελικά πιο πολλά σαρδάμ και από το ΓΑΠ κάνει ο λαός. Κατά τα άλλα, ξεκάθαρο το μήνυμα. Συνεχίζει τη γύρα του μεταξύ για διαβουλεύσεις, έτσι. Για πρώτη φορά νομίζω να ρωτιέται μια ολόκληρη χώρα αν θα ήταν καλύτερα με κυβέρνηση ή χωρίς. Αν συνεχίσετε έτσι, μπορεί και να μας αρέσει χωρίς. Μα ζαλίσατε και με τον Ολυμπιακό όμως. Εντάξει, άμα είναι να βάλουμε τον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί με την Τρόικα και στο μνημόνιο να βγούμε και στο ευρώ να μείνουμε να τα. Τσίπρας και μαλακίες. Α, ο Καμένος διέψευσε και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άμα συνεχίσει έτσι λίγο θα τον φωνάζουμε στάχτη. Πιο πολύ δεν καίγεσαι. Τέφρα. Κατά τα άλλα, πετάγονται, ακούγονται διάφορα κουλά από εδώ από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος είπε κουντουρά. Αυτό πρέπει να κάνει σαν τη διεθνή καριέρα που κάναν στην Ελλάδα ο Σάκης και η Βύση, ε. Χαϊκάλη αρχίζει και λέει χαζά από εδώ από εκεί. Ρε Χαϊκάλη, σου βαρέψου. Πες τα ζώδια τι θα γίνει το μέλλον της Ελλάδας που τα λες καλά. Ο Pretenderis ζαλίστηκε κι αυτός, είπε ο δεύτερος παγκόσμιος Τσίπρας. Τα έχουν χάσει κι αυτοί, ζαλίστηκαν. Η κρίση του λαού και ο λαός σε κρίση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, το ένα είναι αντιληπτό, για το άλλο γίνονται έρευνες. Και επίσης αυτή η παπαριά ότι μας κυβερνούν οι Βρυξέλλες δεν ισχύει. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα κυβερνήσεις σχηματίζαμε. Από το Βέλγιο και μετά τώρα φαίνεται το pattern είναι ακυβερνησία. Και το καλύτερο, το επιφύλαξε ο Αντένας, το βλέπεις στο κανάλι αυτό και να ρωτιώσουν. Τι είναι χειρότερο, ο κομιστής ή ο Κιάβας? Εκεί που μιλούσε ο αυγοκουρεμένος λέει θα τους ραπίσουμε πρώτα με το λόγο. Έτσι που μιλάτε καλύτερα αρχίστε το ξύλο γιατί δεν... Ζούμε στη χώρα, ο Λαζόπουλος κάνει τον αριστερό, ο Κιάδας κάνει τον πολιτικό και ο κομιστής κάνει τον δημοσιογράφο. Και μετά αναρωτιέστε γιατί έχουμε κρίση. Παπαρίγα μιλούσε στο πεδίο του άριστο, ξανάρχισε προεκλογικό αγώνα. Περιττό, χαμένος κόπος. Ούτε θα αυξήσει το ποσοστό, ούτε θα το κατεβάσει. Τα μάθαμε αυτά. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Κομωτινή, Σάββατο, δύο παραστάσεις. Χάντρε κατακαημένη Μπαρτσελόνα.